Γεια σας παιδες, τι κάνετε? Σήμερα είμαι κοντά σας υπό διαφορετικές συνθήκες για να σας δείξω το καινούριο εξοπλισμό για το κανάλι, στην καινούργια πλατφόρμα που στείλουμε για να γράφουμε τα βίντεο. Και αυτό δεν είναι παραπάνω, κάτι παραπάνω από τον αντικαταστάτη της H79 πλατφόρμα στη Intel, που ήρθε ο καιρός για να βάθμιση στην H99. Και η βάση του συστήματος ήταν η Rampage 5 Extreme. Η συγκεκριμένη μητρική της Asus, δεν ξέρω αν το βλέπει και καλά η κάμερα. Συγχωρέστε με για την κατάσταση, τέλος πάντων. Η συγκεκριμένη μητρική λοιπόν είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους καινούριους 6-πύρνους και 7-πύρνους επεξεργαστές της Intel σε 2011 version 3 socket, το οποίο δεν έχει συμβατότητα με τους προηγούμενους, τους 2011. DDR4 μνήμες, βασικό, Supreme FX, ο ήχος για τη μητρική μας, ο οποίος διαχωρίζεται με ένα φωτιζόμενο αυλάκι, να το πω έτσι. Ξεχωρίζουν τα εξαρτήματα του ήχου πάνω στη μητρική, ώστε να μην έχουμε παρεμβολές από τις υψηλές ταχύτητες στα PCI lines. Έχουμε 8 θύρες SATA 3 συν 4, οι οποίες δεσμεύονται, 4 τελευταίες δεσμεύονται, εάν δείτε εδώ. Έχουμε 4 SATA 3, οι οποίες στην άκρη έχουν και κάποιες πιο μικρές υποδοχές. Αυτά δεσμεύονται, γίνονται SATA Express με ταχύτητα μεταφοράς μέχρι 10 Mbps. M2 SATA socket για σκληρούς δίσκους M2 συνδεσμολογίας. Η μητρική είναι εξοπλισμένη με το σύστημα ψήξης που χρησιμοποιεί η Asus στις κάρτες γραφικών DirectX-U2 Direct Contact, που σημαίνει ότι τα heat pipes έρχονται κατευθείαν σε επαφή με τους πυκνοτές, τα regulator και όλα τα ηλεκτρονικά components τα οποία είναι υπεύθυνα για την τροφοδοσία του επεξεργαστή. Φωτιζόμενο Republic of Gamers της Asus, 4 PCI Express 3ης γενιάς, 16-8-4-16-8, το chipset το H99 βρίσκεται κάτω από αυτήν την ψύχτρα, αλουμίνιο, USB 3 header εδώ και εδώ. Επιπλέον τροφοδοσία, αν χρησιμοποιούμε παραπάνω από 2 κάρτες γραφικών, υποστηρίζει και SLI, Triple SLI και Quad SLI. Τι παραπάνω να σας πω. Είναι μαύρο το PCB, αν PCB είναι η πλακέτα, η οποία είναι 5 επιπέδων. Αυτό είναι καλά, είναι 5 layer. Κάπου το έγραφε αυτό η Asus, αλλά δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων, είναι 5 επιπέδων το layer το PCB της Asus. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ διαφορετική και πάρα πολύ καθαρή η κατασκευή. Εδώ πάνω, τροφοδεσία για τον επεξεργαστή, 8 συν 4 για πιο σταθερό overclocking, συν το ότι η Asus έχει πάρει το socket 2011 version 3 της Intel, το έκανε αντίστροφη μηχανική, reverse engineering που λέμε, και ανακάλυψε ότι υπάρχουν κάποια pin τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στο socket της Intel. Έψαξε να δει τι είναι αυτά και είδε ότι από αυτά μπορείς να πάρεις πολύ σταθερό overclock και τα χρησιμοποίησε στην πλατφόρμα της. Τα αποτελέσματα ήταν δραματικά καλύτερα, οπότε τα αξιοποίησε. Εδώ πέρα έχουμε Dual BIOS, έχουμε 2 τσιπάκια για το UEFI BIOS της Asus. Μπορούμε να αντιγράψουμε από το ένα στο άλλο, να έχουμε στο ένα
τα overclocking settings που θέλουμε για extreme καταστάσεις, τώρα το έχουμε κάνει πιο safe. Εάν πάρει όλα αυτά, κάποια από τα δύο τσιπάκια πάθει κάποια ζημιά, μπορεί να αντικατασταθεί γιατί δεν είναι κολλημένα στη μετρική. Πολύ βασικό και αυτό. Για κάποιους δηλαδή που ασχολούνται πάρα πολύ. Η μετρική έχει 8 θέσεις για ανεμιστήρες του ντιού, οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι από το σύστημα, από τη μετρική. Έχει θέσεις για αισθητήρες, μπορείς να βάλεις επιπλέον αισθητήρες πάνω στη μετρική, ώστε να μπορείς να δείξεις θερμοκρασία στις κάρτες γραφικών σου, σε κάποιο σκληρό δίσκο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και από το σύστημα της Asus. Σύντομα έχουν και αρκετά κουμπάκια εδώ. Power button. Σε περίπτωση που έχουμε στημένη τη μετρική μας σε κάποιο benchmark table, μπορούμε χωρίς να συνδέσουμε το front panel να έχουμε πρόσβαση κατευθείαν στο on-off, το reset μας, καθώς και έχουμε το clear mode, το κλασικό που καθαρίζουμε τη μνήμη, και επίσης έχουμε και ένα κουμπί που λέει retry, δηλαδή πολλές φορές όταν πιέσουμε μία μετρική στα όρια της, πολύ πιθανόν να μην ανάψει με το πρώτο κουτάρισμα. Οπότε πατώντας το retry button ξαναγίνεται προσπάθεια κουτάρισματος στα ήδη υπάρχοντα settings του BIOS. Παραδίπλα έχουμε και το safe mode boot, το οποίο στην ουσία τι κάνει. Με το που το πατάς έρχεται σε μια κατάσταση στις προηγούμενες σταθερές ρυθμίσεις του συστήματος. Δηλαδή, πριν κάνουμε το overclocking στην προηγούμενη κατάσταση. Οπότε το σύστημά μας μπουτάρει κανονικά. Εδώ πέρα έχουμε το display για το debug, που μας, αν η μητρική κολλήσει κάπου σε κάποιο σημείο, μας λέει το error ακριβώς που έχει προκύψει από αυτή την ενέργεια, για να ξέρουμε να το αναζητήσουμε για να το επιδιορθώσουμε, να το επιλύσουμε. Και δίπλα ακριβώς έχουμε τα PCI Express Switch. Σε περίπτωση που έχουμε δηλαδή full quarter SLI σύστημα, έχουμε 4 κάρτες γραφικών, πες ότι και οι 4 είναι οι dropsickτες, παράδειγμα όπως σας λέω τώρα, και δεν μπορούμε να τις αφαιρούμε συνέχεια. Από εδώ πέρα ενεργοποιούμε μία-μία τις κάρτες γραφικών αυτές, οπότε μπορούμε να εντοπίσουμε πιο εύκολα ποια κάρτα γραφικών έχει το πρόβλημα. Μπορείς να αναγκαστούμε να λύσουμε όλο το water cooling σύστημα που φτιάχνουμε για να το διορθώσουμε. Κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, πάμε στο πίσω μέρος της μετρικής. Είμαστε εδώ. 7,1 ήχος. Triple band Wi-Fi. Το οποίο είναι από τα πιο γρήγορα της αγοράς. Δεν θυμάμαι τώρα το ακριβή data rate, ρυθμό μετάδοση δεδομένων που έχει. Πάντως είναι το πιο γρήγορο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Και είναι και μαζί και Bluetooth module. Στην ουσία έχουμε Wi-Fi και Bluetooth μαζί. Έχουμε 10 USB 3 θύρες. Ethernet. Με το killer σύστημα της Asus, το οποίο δίνει προτεραιότητα στα πακέτα μας εκεί που θέλουμε εμείς. Αν θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στα πακέτα που είναι για gaming, δίνουμε στα games. Αν θέλουμε σε κάποιο streaming software, το δίνουμε εκεί. Αυτό είναι πάρα πολύ βολικό για κανάλια τα οποία streamάρουν και κάνουν upload συνέχεια και παίζουν κάποια online games. Εδώ πέρα έχουμε 2 USB 2 θύρες, εκ των οποίων η μία είναι το BIOS flashback της Asus, το οποίο σε περίπτωση που πάθει κάποια ζημιά το BIOS την ώρα της αναβάθμισης, μπορούμε σε ένα στικάκι να φορτώσουμε το αντίστοιχο αρχείο του BIOS, να το καρφώσουμε εδώ, να κρατήσουμε πατημένο αυτό το κουμπάκι για μερικά δευτερόλεπτα και να κάνει την επαναφορά του συστήματος, την επαναφορά του BIOS. Άλλη θύρα. Η δεύτερη USB χρησιμοποιεί μία λειτουργία της μετρικής, η οποία λέγεται K-Bot. Στην ουσία τι είναι το K-Bot? Είναι ένα σύστημα και αυτό της Asus, το οποίο επιτρέπει σε ό,τι πληκτρολόγιο να συνδέσετε να προγραμματίσετε μάκρο εντολές, συντομεύσεις, για να τις έχετε ακριβώς τις ίδιες ό,τι πληκτρολόγιο και να συνδέσετε πάνω. Στην ουσία έχουμε ένα σύστημα μάκρο εντολών για όλα τα keyboard, ενσωματωμένο στη μετρική μας. Δηλαδή αυτό που πάμε και αγοράζουμε πολλές φορές σε κάποια πληκτρολόγια, αγοράζουμε συγκεκριμένα πληκτρολόγια για να έχουμε μακροεντολές
πλέον το έχει η μητρική μας. Πάρα πολύ καλή λειτουργία και αυτή. Εδώ πέρα έχουμε ένα combo port για πίεση του συμβατότητας mouse πληκτρολόγιο. Για αυτούς που δεν μπορούν να αποχωριστούν τα παλιά PS2 πληκτρολόγια. Και γιατί άλλωστε θα τα αποχωριστούν, άμα τους κάνουν τη δουλειά τους. Για το πίσω μέρος αυτά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Κάνουμε κάτω πέρα, έχουμε το clear CMOS κουμπάκι που υπάρχει πάντα σε όλες τις μητρικές σχεδόν της τελευταίας γενιάς της Asus. Αυτό το πάντα, παιδιά, που βλέπετε εδώ πέρα είναι ψήξη. Είναι η ψύχτρα του που ψύχει τα συστήματα, πώς να το πω πιο απλά, πυκνωτές και τα διάφορα στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για την τροφοδοσία του επεξεργαστή. Πολύ καλή ποιότητα γιαπωνέζικη κατασκευή στους πυκνωτές. Αλουμινένιοι είναι κάτι σαν πολύ ενισχυμένοι αλουμινένιοι πυκνωτές. Σκάνε πολύ δύσκολα. Τι άλλο έχουμε να πούμε για αυτό το. Τι άλλο να πω, είναι πανέμορφο. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Απολαύστε το. Και να πάμε παρακάτω. Τι άλλο θα βάλουμε στο σύστημά μας. Προσοχή. Λοιπόν. Επεξεργαστής. Συγκεκριμένα είναι ο Intel i7 8930. 6 πυρήνες, 12 threads και 40 PCI lanes, που σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πάνω από μία κάρτα γραφικών σε επί 16 mode, δηλαδή δύο κάρτες επί 16 mode και μία επί 8 και μία νομίζω επί 4. Νομίζω έτσι πάει, θα δω τα specs και θα σας πω. Δεν κάνουμε unboxing, απλά σας δείχνω να πάρετε μια ιδέα από το setup. Πριν είμαι στις Corsair, στα 2666 τρέχουν, είναι 16 GB. Έτσι, DDR4 μνήμες, είναι low profile, με εφόρου ζωής εγγύηση από την Corsair. Είναι η σειρά Vengeance, σωστά το είπα έτσι. Είναι η LPX, είναι low profile. Αρκετά καλές μνήμες, έχουν ακούσει πολύ καλά λόγια και καλά review και αντέχουν σε καλό overclocking. Εδώ πέρα έχουμε την κεραία για τη μητρική, για το WiFi και το Bluetooth, η οποία είναι μαγνητική. Θα την δοκιμάσουμε και θα σας πούμε εντυπώσεις. Η Asus μέσα μας έχει δωράκια 10 SATA 3 καλώδια. Μας έχει μέσα το overclock panel για τη μητρική, το οποίο είναι ένα panel το οποίο μπορείτε να το έχετε είτε έτσι μέσα στο κουτί σας και να το ελέγχετε από εδώ, είτε έξω με stand, το οποίο βέβαια από το έχω βάλει ήδη στη βάση, οπότε δεν μπορείτε να το δείτε σε όλη το μεγαλείο. Και εδώ πέρα έχει κάποιες επιπλέον λύσεις για overclocking, αλλά μιλάμε για πολύ extreme καταστάσεις, τις οποίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσετε και ποτέ. Δεν θα χρειαστεί. Συνήθως αυτό χρησιμεύει μόνο σε εκείνους που προσπαθούν να σπάσουν παγκόσμια ρεκόρ. Ήδη η συγκεκριμένη μητρική έχει καταρρύψει 24 παγκόσμια ρεκόρ στο overclocking. Αυτά και για τις μνήμες, για τον επεξεργαστή, για τα αξεσουάρ της μητρικής. Ναι. Ξέχασα. Η μητρική μέσα έχει και αυτό το back panel, το οποίο είναι το κλασικό shield που έχει η Asus στις μητρικές, το οποίο είναι χρωμιωμένο smoky κάτι τέλος πάντων, με ένα πολύ μαλακό υλικό που μου αρέσει πάρα πολύ να το βλέπω αυτό στις μητρικές, γιατί δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει κάποια άλλα backplate τέλος πάντων, έχουν κάτι σιδεράκια πίσω που εξέχουν και γενικώς δεν μου αρέσει η ιδέα να εξέχουν πράγματα πάνω στο PCB της μητρικής. Το καθιερωμένο
manual της Asus. Πάρα πολλές πληροφορίες και καλό είναι να ενημερώνεστε από αυτό πριν προβείτε στην εγκατάσταση. Μετά πάμε στην τροφοδοσία μας. Σειρά RM της Corsair, RM750, Full Modular τροφοδοτικό στα 750W. Το συγκεκριμένο μας δίνει τη δυνατότητα να το συνδέσουμε και με το Corsair Link ώστε να παρατηρούμε θερμοκρασίες, ταχύτητες, ανεμιστήρα και όλα αυτά. Ο ανεμιστήρας είναι με τεχνολογία Silence, ώστε ο ανεμιστήρας να μην γυρνάει όταν δεν χρειάζεται να γυρίσει. Δηλαδή μπορεί να το τροφοδοτικό να είναι φορτωμένο 50% και ο ανεμιστήρας να είναι σταματημένος. Αυτό μας λέει και το συγκεκριμένο χαρτάκι εδώ πίσω, ότι μην τρομάξετε αν ο ανεμιστήρας δεν γυρνάει. Έτσι υποτίθεται πως πρέπει να είναι. Πολύ καλά λογική για αυτό το τροφοδοτικό, πολύ γερή κατασκευή και μου αρέσει πάρα πολύ και ο σχεδιασμός του. Ένα πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι τώρα βασικά αυτό είναι και όπως το προτιμά ο καθένας, έτσι. Όταν έχουμε το τροφοδοτικό μας μέσα στο κουτί, πολλοί το βάζουν με τη μούρη προς τα κάτω. Τραβάει αέρα από το κάτω μέρος του κουτιού, το βγάζει από πίσω. Εάν το κουτί σας είναι στο πάτωμα, θα σας έλεγα να μην το κάνετε. Τραβάει σκόνη και αν δεν υπάρχει και κατάλληλο φίλτρο, θα κάνει ζημιά στο τροφοδοτικό σας. Καλό θα ήταν να είναι έτσι. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το τροφοδοτικό μέσα δεν ανεβάζει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Οπότε, βοηθάει πάρα πολύ στο να τραβήξει έξω και ζεστό αέρα μέσα από το κουτί. Δηλαδή, στην ουσία αυτός ο ανεμιστήρας τραβάει αέρα και τον βγάζει από πίσω. Είναι το exhaust. Τον βάζετε με τη σίτα προς τα μέσα, τραβάει ζεστό αέρα και τον βγάζει έξω. Είναι αρκετά καλή λύση. Αν πάλι το έχετε πιο ψηλά το PC σας και δεν σκοτεινίζετε εύκολα και έχετε καλό φίλτρο, βάλτε το έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντα έχει να κάνει με το πώς προτιμάτε να το βάλετε και πώς, αν δουλεύει καλύτερα για εσάς. Αν δουλεύει καλύτερα, το κάνετε. Τα καλώδια από το Modular από το φορολογικό μας. Δεν θα κάτσω να εξηγήσω ένα-ένα τι είναι αυτά, τα βλέπετε. Αυτό που έχει κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση στα τροφοδοτικά της Corsair, τα Modular, είναι το Flat Cable. Το Flat Cable, τι εννοώ? Αν δείτε τα καλώδια, είναι flat. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αν το βλέπετε. Δεν έχω κάμερα, μάλλον είμαι μόνος μου. Flat Cable είναι αυτό. Που σημαίνει ότι είναι καλύτερο cable management μέσα στο κουτί μας. Δεν παιδευόμαστε τόσο ώστε να μην μπορεί να γίνει δουλειά μας σωστά και όμορφα. Αυτά τα λίγα. Εδώ πέρα κάποια tie wrap και κάποια buds και κάποιες βίδες για το κουτί μας και για τη στήριξη των υλικών. Και αυτά για τώρα. Θα ανοίξουμε το παλιό PC, θα το καθαρίσουμε, θα βγάλουμε τις προηγούμενες γενιάς μετρική και θα βάλουμε αυτή και θα τα ξαναπούμε. Για εσάς βέβαια θα είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος, θα το δείτε σε μερικά δευτερόλεπτα.
δουλειάς, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τα πάντα είναι έτοιμα. Για να ξεκινήσει να λειτουργεί το εργαλείο. Αυτή η κάρτα γραφικών μου έχει βγάλει ασφαλπρόσωπο, παιδιά. Είναι μια 680 GTX της Asus. Η top version, η οποία είναι χρονισμένη στα 1200. Και μία δεύτερη, αλλά μας άφησε χρόνος. Πρέπει να προσπαθήσω να την επισκεπάσω. Το κουτί καθαρίστηκε και είναι και το παλιό hardware. Και μπήκε αυτή η ομορφιά. Να δούμε και τι θα κάνει όσον αφορά τα games, τα benchmark, το overclocking. Θα ενημερώνω στα τακτικά μέσα από το κανάλι. Για να δείτε την πορεία του μηχανήματος, κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει, like αν σας αρέσει και αφήστε τα σχόλια σας και τις ερωτήσεις σας από κάτω ακριβώς. Συγχωρέστε με που είμαι λιγάκι κομμάτια, αλλά εδώ και 6 ώρες εργάζομαι πάνω στο τέρας. 6 πυρήνες, 12 threads, ξεκλείδωτος, έτοιμος για overclocking. Για τελείωτες ώρες render. Τα υπόλοιπα στο κανάλι Rebel Games GR. Τα λέμε.